Είσαι υπερβολικό. Τι νούμερο να στα. Τα νέα παιδιά δεν είναι νούμερο να στα. Κάτσε κοπέλα, έκανε μια προσπάθεια. Έχει φόντα τώρα. Αχ, όταν λέτε αυτά τα σπαραξικάρια, κάνει μια προσπάθεια. Είναι παλικαράκι. Μα παρακάλεσε. Μα για εμά το λέω και τα μίντια, πόσο διψασμένοι είμαστε και πεινασμένοι στην Ελλάδα. Βγαίνει ένα κορίτσι που μόλι βγει και κάνει την πρώτη τη δουλειά. Κάνει την πρώτη δουλειά. Τουλάχιστον ένα κορίτσι που αγωνίζεται μόνη και την προωθεί κάποιο. Όταν λε αυτά τα γλώσσα δεν κάνει την προωθεί. Καταρχήν κανεί στην Ελλάδα δεν άκουσε αυτή τη στιγμή τι είπα γιατί με διακόπτει μονίμω. Άκουμε πρώτα. Άκουμε πρώτα. Σου λέω ότι είμαστε τόσο διψασμένοι και πεινασμένοι από καινούργια πρόσωπα που ένα κοριτσάκι ξαφνικά, επειδή έχει μια σχέση με τον Δημήτρη, μπαίνει σε μια εκπομπή. Τη βλέπουμε την Ηλένια. Είναι πολύ συμπαθητική, πολύ γλυκιά. Εγώ, αν ήμουν Ηλένια, τι θα έκανα? Δεν θα μιλήσω σε καμία κάμερα. Δεν θα μιλήσει. Σε καμία. Δεν κράζαμε. Σε καμία. Σε καμία. Μα μιλάει γιατί μα μιλάει. Άντε καλέ. Δεν το έχουν πει για εμά που δεν μιλούσαμε στι κάμερε ότι τσουνιστήκαμε. Εσύ είσαι δημοσιογράφο. Η Ηλένια τι είναι, celebrity. Η Ηλένια τι είναι. Σάσα, μάθε να ακού. Τι δουλειά κάνει η Ηλένια. Ηλένια. Δημοσιογράφος δηλώνει, το ξέρεις. Δημοσιογράφος παύλα celebrity. Celebrity δηλώνει Ηλένια. Θα με αποτρελάνει. Θα γράψει celebrity. Θα με αποτρελάνει. Κοίτα. Στην ταυτότητα γράψει celebrity. Εγώ αν ήμουν Δημήτρης Ουγγαρέζος, θα τη έλεγα κορίτσι μου, σ' αγαπώ, σε λατρεύω, μη μιλά στι κάμερε. Το χοντρέ είναι είπαμε. Εντάξει. Κοίτα, άκου λίγο. Σα ένα πάθο και το χοντρέ λίγο. Εγώ και celebrity Ηλένια τώρα, μην τρελάω. Τώρα είναι φωτογραφίζεται και τα λοιπά. Δεν είναι celebrity τώρα. Δεν είναι τώρα. Κοιτάς και εσύ έτσι. Εντάξει. Καλά. Για να σας κάνω μια ερώτηση. Να σου πω κάτι. Εσύ έχεις δουλέψει έτοιμα. Είναι τελείως διαφορετικά. Να έχεις δουλέψει έτοιμα. Η Ηλένια, γιατί δεν δηλώνει δημοσιογράφος. Τι δηλώνει. Τι είναι, τι δουλειά κάνει. Άρα, γιατί πάει και μιλάει σε όλες τις κάμερες. Να σου κάνω μια ερώτηση. Εγώ δεν μιλάω. Και εμένα, δίπλα στο αφημί μου, δημοσιογράφος λέει στη σφραγίδα. Τα είδαμε και τα δικά σου. Τι να κάνω όμως. Συγγνώμη. Πάμε σε άλλο θέμα. Εντάξει, το λήξαμε αυτό. Εγώ δεν μιλάω. Είναι celebrity.